Αλλά και στι προθέσει τη διεθνού κοινότητα. Μαζί μα είναι ο πολιτικό αναλυτή Δ. Γιάννου Χαραλαμπίδη, ο οποίο υπογράφει και το σημερινό δημοσίευμα τη σημερινή. Πάμε κοντά του. Γιάννου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να τετραγωνιστεί όντω ο κύκλο μετά και την αποδοχή των κρυφών βέτο τόσο από τον Δημοκρατικό Συνογερμό όσο και από την ηγεσία του ΑΚΕΛ. Μα είναι σαφέστατο, αυτό το έχουν πει και οι Βρετανοί, δηλαδή μπορεί να χωρέσουν όπω έχουν πει. Μέσα σε μια Ομοσπονδία, δύο κράτη. Συνεπώ, αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι επικαλούνται δικέ μα θέσει, τόσο του Προέδρου τη Δημοκρατία όσο κυρίω και των δύο μεγάλων κομμάτων, ότι δηλαδή δεν βρισκόμαστε μακριά από τα δύο κράτη, ισχυριζόμενοι ότι τα έχουμε ήδη αποδεχτεί μέσα από τα κρυφά βέτο, μέσα από τα κατάλληπα εξουσία, δηλαδή την πρωτογενή κυρίαρχη εξουσία προ τα συνιστών, τα κράτη και μέσα ακόμη και από αυτή την εκτελεστική εξουσία. Συνεπώ, το ερώτημα πλέον είναι τι μέλη γενέσθε και επικαλούνται βεβαίω πλέον και θέσεις όπως ο, ότι θα πρέπει να πάμε σε διάλογο προκειμένου να αποφευθούν νέα τετελεσμένα στην αμόχωστο. Αυτό είναι το νέο επιχείρημα που θέτει επιτάπητος ο Γενικός Γραμματέας ότι δηλαδή εάν δεν θέλετε να δημιουργηθούν νέα τετελεσμένα θα πρέπει να πάτε σε διάλογο όμως αυτός ο διάλογος οδηγεί εκ των πραγματών στον τετραγωνισμό τον κύκλου και σε μια συνομοσπονδία σχεδόν αν ονομαστεί ομοσπονδία. Βεβαίω, ε, οι Τούρκοι ταυτοχρόνω ισχυρίζονται ότι τον Νοέμβριο, εάν η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρήσει σε νέε γεωτρήσει ή έρευνε εντό τη Κυπριακή ΑΟΣ, θα προχωρήσουν σε κλίμα ένταση. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να πράξουμε. Να. Ε, το θέμα τη γονιδραγοναθράκων, αντί να συνδέεται με τη λογική μια διχοτόμηση στο πλαίσιο του τετραγωνισμού του κύκλου δηλαδή στο πλαίσιο δύο ισότιμων συνιστών των κρατών που έχουν οδηγήσει ήδη σε δύο κράτη, θα πρέπει να συνοδευτεί μαζί με το θέμα της πλήρους αποχώρησης των τουρκικών στρατευματών. Δηλαδή, εάν η τουρκική πλευρά και οι τουρκοκυπριακή θέλουν μέρισμα στο φυσικό αέριο, θα πρέπει αυτό να γίνει επί των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, που σημαίνει η αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ταυτοχρόνως με την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Έτσι μπορεί να γίνει. Άρα το δίλημμα που τίθεται δεν είναι όπω το λέει το Αγγέλ, δηλαδή δώστε φυσικό αέριο για να ξαναπάμε σε διάλογο για ομοσπονδία και για δύο ισότιμα συνιστών, τα κράτη και για κατάλοιπο εξουσία κτλ. Αλλά εάν θα μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε για το αέριο, εφόσον οι Τούρκοι δεχτούν πλήρη αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων και αναγνώριση τη Κυπριακή Δημοκρατία. Ταυτοχρόνω, για να αποκλειστεί η οποιαδήποτε ένταση και το θέμα το του θα πρέπει μέσω της Ευρωπαϊκή Ένωση να εκδοθούν συμπεράσματα στα οποία θα τονίζεται ότι ενεργοποιούνται αυτομάτω οι ρήτρε για επιβολή κυρώσεων εντό ενό μηνό, για παράδειγμα, εάν η Τουρκία δεν, ανε, δεν, ε, επανέλθει, ε, δεν επαναφέρει την κατάσταση στην προηγούμενη της μορφή, δηλαδή εάν δεν, εάν δεν αναστείλει τα τετελεσμένα στην αμόχωστο και η συν η Τουρκία επιτεθεί σε βάρος της Κύπρου για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να αναργοποιηθεί το 42-7 των συνθηκών που τονίζει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υπερασπιστούν ακόμη και στρατιωτικά κράτος μέλος που δέχεται επίθεση από τρίτο κράτος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννου Χαραλαμπίδη. Η μέρα μνήμη και τιμή για του ηρωικού νεκρού που περασπίστηκαν την τηλερία το 1964. Το Εθνικό Μνημόσυνο των Πεσόντων τελέστηκε το πρωί στον ιερό ναό του Αγίου Ραφαήλ στον Παχίαμο, με τον Υπουργό Παιδεία να